Με τον οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου προεδρεύει, είναι κάτι το αδιανόητο. Έχω πολλά χρόνια στη Βουλή. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι η απόλυτος παραλυσία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προεδρεύει με έναν τρόπο, ο οποίο δημιουργεί θέματα στο νομοθετικό έργο, στην λειτουργία τη Βουλή και βεβαίω στο δικό τη κόμμα. Σας λέω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου υπηρετεί αλλότρια συμφέροντα. Έτσι, για να μην έχετε καμία αυταπάτη. Τα νιώσατε δηλαδή που την ψηφίσατε, λοιπόν, θα, τότε, θα πρέπει να Αλότρια συμφέροντα. Τι δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει δική τη ατζέντα προσωπική, την οποία και υπηρετεί δικά της, στόχου, ε, δικούς της στόχους, οι οποίοι ούτε τη Βουλή υπηρετούν, δηλαδή το κοινοβουλευτικό βίο τη χώρα. Αυτό Άρα το οποίο πρέπει συμβαίνει. πρέπει να υπάρξει μομφή κατά τη Προέδρου τη Βουλή, ή πρέπει η ίδια να παρατηθεί. Ακούστε, εάν η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να κάνει την επαναστάτρια και να κατεβαίνει να μιλάει ε, ω βουλευτή και να ρίχνει τι λάσπε ή να κάνει τι επιθέσει, με γεια τη, με χαρά τη, να περάσει στα έδρα να το κάνει. Αυτή η μομφή εναντίον τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Ακούστε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ε, μπορεί να υπάρξει. Ε, αλλά ο τρο... με ανησυχεί πάρα πολύ. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν ανησυχεί μόνο εμένα.